Γιώργος Καραμπελιάς, Οικουμενικός Ελληνισμός και Ρωμαίοι. Έχουμε περάσει αισίως στην τέταρτη ιστορική ενότητα, μια σειρά εκπομπών που επιμελείται ο κύριος Καραμπελιάς. Κύριε Καραμπελιά, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Δαμοπολί. Θα λέγαμε ότι ο Οικουμενικός Ελληνισμός, το πέρασμα στην περίοδο του Οικουμενικού Ελληνισμού, συνιστά τη δεύτερη φάση από τις τρεις ενότητες της ιστορίας του ελληνισμού συνολικά. Η πρώτη είναι η αρχαία περίοδος, που όπως είπαμε στηρίζεται στη φυλή και στο πολυκράτος. Η δεύτερη είναι η οικουμενική και η τρίτη είναι η νεότερη, η εθνοκρατική. Δηλαδή που αρχίζει από το 1204 που οι Έλληνες θέλουν ένα δικό τους ελληνικό κράτος. Στην οικουμενική περίοδο, την οποία εγκαινιάζει ο Φίλιππος Μακεδονίας, αλλά κυρίως ο Αλέξανδρος, ο γιος του, θα επιτύχουν αυτή την ενοποίηση της Ελλάδας εγκαινιάζοντας τον οικουμενικό ελληνισμό, που εκφράζεται κατεξοχήν στον πολιτισμό, τη γλώσσα, διότι είχε επεκταθεί σε ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο και δεν υπήρχε εθνοτική ενότητα όπως υπήρχε στην αρχαία Ελλάδα. Γι' αυτό αργότερα το όμεμον που έλεγε ο Ηρόδοτος έχει εξασθενήσει. Έχουμε μπει σε μια νέα ιστορική περίοδο και στη λεκάνη της Μεσογείου, τη συγκρότηση και την Εγγύς Ανατολή, τη συγκρότηση οικουμενικών κρατών. Και οι Έλληνες πρωτοπορούσαν σε αυτή τη διαδικασία απέναντι στους Καρχιδονίους και τους Ρωμαίους. Προηγούνται οι Έλληνες σε αυτό, διότι διέθεταν ανώτερη παραγωγική και εμπορική οργάνωση, ισχυρότερο στρατό, περισσότερο, μεγάλο πληθυσμό και πάνω απ' όλα τον πολιτισμό. Όταν ο Αλέξανδρος κατέλαβε την Ανατολή, ο ελληνικός πολιτισμός κυριάρχησε σε τέτοιο βαθμό ώστε σύντομα οι διανοούμενοι και άρχες τάξεις Εγγύς Ανατολής μεταβλήθηκαν κυριολεκτικά κάποτε σε Έλληνες. Στη Μικρά Ασία, τη Συρία, την Παλαιστίνη, την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία θα δημιουργηθούν εκατοντάδες ελληνικές πόλεις και θα περάσουμε σε μια νέα περίοδο του ελληνικού πολιτισμού που την αποκαλούμε ελληνιστική. Ακριβώς διότι την είπαν ελληνιστική, διότι περιλαμβάνει ευρύτερα πράγματα από τους Έλληνες φυλετικά. Αυτή η περίοδος θα διαρκέσει στην πραγματικότητα γύρω στα 1400 χρόνια. Διότι ξεκινάει από εκεί, συνεχίζεται μετά μέσα από τη Ρωμαϊκή, που είναι πάλι έχει οικουμενικά χαρακτηριστικά και η ελληνική γλώσσα παραμένει κυρίαρχη στην Ανατολή, ακόμα και την εποχή των Ρωμαίων, και θα φτάσει στο Βυζάντιο μέχρι λίγο πολύ την εποχή των Κομνηνών, όταν μετά τη μάχη του Μαζικέρτ ο ελληνισμός, ο οικουμενικός ελληνισμός συρρυκνώνεται και μεταβαίνει σε εθνοκρατικό ελληνισμό. Άρα 1400 χρόνια μιλάμε για έναν οικουμενικό ελληνισμό. Η ρωμαϊκή στρατιωτική επικράτηση έναντι του ελληνικού κόσμου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Ένας από αυτούς είναι ότι η Ρώμη και λόγω της γεωγραφίας της επεκτάθηκε σταδιακά, δηλαδή η Ρώμη ξεκίνησε από το 600-500 π.Χ. και για 200-300 χρόνια επεκτηνόταν στην Ιταλία, κατέλαβε πρώτα ολόκληρη την Ιταλία, έφτιασε ένα κράτος οργανωμένο με νόμους, εξού και το ρωμαϊκό δίκαιο, εξού και οι δρόμοι. Οι ρωμαϊκοί δρόμοι υπάρχουν ακόμα σε όλο το μεσογειακό κόσμο και σε όλη την Ευρώπη. Άρα είχε έναντι των Ελλήνων αυτό το πλεονέκτημα, ότι είχε ένα κράτος πανίσχυρο. Αντίθετα εμείς, ο Αλέξανδρος κατέλαβε μέσα σε 10 χρόνια το μισό κόσμο χωρίς αυτό το πράγμα, παρά τις ελληνικές πόλεις, τον ελληνιστικό πολιτισμό, παρά την κυριαρχία την πολιτιστική, δεν ήταν δυνατό να φτιάξει ένα κράτος που οι Ρωμαίοι έφτασαν παραδείγματι στην Αίγυπτο και την Μικρά Ασία μετά από 300 χρόνια, έφτασαν έτσι γύρω στο 30 π.Χ. και συνέχισαν ακόμα. Δηλαδή είχαν μια επέκταση επί 500 χρόνια σταδιακή, οργανωμένη
και σταθερή. Γινόταν καλύτερη οργάνωση επειδή υπήρχε ο χρόνος δηλαδή. Ναι, και επειδή αυτό ήταν το μοντέλο τους. Το μοντέλο ήταν ένα μοντέλο, όχι το ακαριαίο, το ξαφνικό των Ελλήνων, οι οποίοι έτσι μέσα σε 10 χρόνια περάσαν από τη μια άκρη του κόσμου στην άλλη, αλλά έστησαν ένα κράτος πολύ οργανωμένο. Στη συνέχεια λοιπόν, επειδή οι Ρωμαίοι υπέταξαν και τους Έλληνες, έτσι μετά από μεγάλες ήττες, ας πούμε, την πρώτη στην Πύρνα το 168 π.Χ., τη δεύτερη στην Κόρινθο, τη σημαντικότερη, κατελήφθη η Ελλάδα, μετά κατέλαβαν τα άλλα ελληνικά κράτη, την Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία, τη Συρία. Ολόκληρη Ανατολική Μεσόγειος που ήταν ελληνική και οπωσδήποτε ελληνόγνωση. Τι συνέβη λοιπόν? Ενώ οι Ρωμαίοι κατέλαβαν όλον αυτό το χώρο, τον ελληνικό χώρο, ταυτόχρονα πολιτιστικά, επειδή υστερούσαν και οι Έλληνες ήταν υπερδύναμοι πολιτιστικοί, υποτάχτηκαν πολιτιστικά, αυτό είναι το φοβερά παράδοξο, στους Έλληνες. Δηλαδή κυριάρχησαν πολιτικά και πολιτιακά, αλλά υποτάχθηκαν πολιτιστικά. Έτσι έχουμε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως λέει ο ιστορικός μας ο Διονύσιος Ακηθινός, ήταν στην πραγματικότητα μια διπλή αυτοκρατορία, σύμφωνα με την Αυστρο-Ουγγρική αργότερα. Μια Ελληνο-Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτός όμως ο καταμερισμός δεν ανερούσε τον ανταγωνισμό μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αυτοκράτορες της Ρώμης έχουν γίνει από όλες τις φυλές του Ισραήλ. Έλληνες δεν έγιναν ποτέ. Δεν υπάρχει Έλληνας αυτοκράτορας. Δηλαδή οι Ρωμαίοι πρόσεχαν πάρα πολύ και δεν έδιναν την πολιτική εξουσία σε Έλληνες. Διότι οι Έλληνες ήταν σχεδόν το ίδιο ή και περισσότερο ισχυροί μαζί τους. Και μόνο μετά, το 400 μετά Χριστό, όταν δηλαδή η Ρώμη μέσω του Αγίου Κωνσταντίνου, μέσω του Κωνσταντίνου του Μεγάλου, θα γίνει ελληνική και θα μεταφέρει το κέντρο από την Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη, από τότε και μετά οι Έλληνες θα αρχίσουν να λέγονται Ρωμαίοι. Μέχρι τότε, αυτό είναι καταπληκτικό, το λέει ένας μεγάλος ρωμαϊστής Γάλλος, ο Πολ Βεν, μέχρι τότε οι Έλληνες αρνιόντουσαν να ονομαστούν Ρωμαίοι. Έγιναν Ρωμαίοι όταν το Ρωμαίος σήμαινε Έλληνας. Γι' αυτό αυτό λύνει και όλο το μεγάλο πρόβλημα της διαφοράς, έτσι, μεταξύ Ελλήνων και Ρωμαίων. Έτσι λοιπόν έχουμε τη νέα περίοδο του Οικουμενικού Ελληνισμού που αρχίζει από τον Κωνσταντίνο το Μεγάλο και συνεχίζουν μέχρι, όπως είπα, τους Κομνηνούς, τα 1100 ας πούμε, 1200 μετά Χριστόν. Έτσι η Ρώμη, είναι χαρακτηριστικό ότι είχε 11 πάπες στους 13 μεταξύ μια ιστορική περίοδο 678 και 752, οι 11 από τους 13 πάπες ήταν Έλληνες και μιλούσαν ελληνικά μέσα εκπληκτικό. Στο παπικό ανάκτορο. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Κάτι που δεν γνωρίζουμε, έτσι. Οι 11 στους 13. Οι 11 στους 13. Δηλαδή οι Έλληνες μέσα από την πολιτισμική υπεροχή, μέσα σε 5 ή 6 αιώνες, θα ανακτήσουν και την πολιτική αυτεξουσιότητα. Αυτό είναι η νέα φάση του ελληνισμού, ο οικουμενικός ελληνισμός, ο οποίος θα χτίσει ένα χιλιόχρονο κράτος, έτσι, δικό τους πια, με την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό. Τα παιδιά στο σχολείο διδάσκονταν τον Όμηρο την εποχή του Βυζαντίου και θα ολοκληρωθεί, έτσι, η περίοδος του οικουμενικού ελληνισμού, που συχνά μπερδεύει διάφορους και λένε αυτοί δεν είναι Έλληνες, τι είναι κτλ. Είναι η οικουμενική φάση του ενιαίου ελληνισμού. Μάλιστα, κύριε Καραμπελιά, θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά. Ραντεβού στην επόμενη ιστορική ενότητα. Ευχαριστώ πολύ.